Ένα σκηνικό πολέμου άνευ προηγουμένου, περιγράφουν οι λογιστές, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα. Νέα επιδόματα, fuel pass, power pass και πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών έχουν μπει στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια των φοροτεχνικών, με τους λογιστές όμως να ξεκαθαρίζουν ότι αυτά τα θέματα δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσμα, συχνή διαξηφισμή. Είναι πελάτες που είναι υπερήλικες και έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε να στηβάζονται διαλωτικές υποχρεώσεις, επαπειλούμενα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που υποστηρίζουμε. Αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό σε κάθε λογιστή, μια αγχωτική κατάσταση. Έχουν την εντύπωση ότι είναι υποχρέωση του λογιστή, αυτό είναι λάθος. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές της πλατφόρμας και των κωδικών. Ο κάθε φορολογούμενος λοιπόν έχει τη δυνατότητα είτε μόνος του να μπορέσει να κάνει την αίτηση που πρέπει να κάνει ή να απευθεί σε κάποιο συνάδελφο ή σε κάποιο ΚΕΦ ή στο ΚΕΠ. Τα πράγματα είναι όντως, όπως τα είπατε, δύσκολα. Υπάρχουν προστριβές συνέχεια. Μαζί με τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις συνεχείς αλλαγές στις διατάξεις, οι λογιστές έχουν να διεκπεραιώσουν και τις φορολογικές δηλώσεις, με την υποβολή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Βλέποντας την κλεψίδρα του χρόνου να αδειάζει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών ζητά παράταση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου γιατί πλέον δεν υπάρχει το συνήθες ζήτημα που υπήρχε με τον έμφυα και τον υπολογισμό του έμφυα, μιας και άλλαξε η διάταξη και υπολογίζονται τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Και μέσα στο σκηνικό καθημερινής τρέλας και των γρήγορων ρυθμών καταγράφονται και τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού. Υπάρχουν, όπως λένε, γραφεία που έχουν αποδεκατιστεί από τον ιό. Εδώ πέρα έχουν κλείσει ολόκληρα γραφεία λόγω COVID. Και εγώ στο γραφείο μου, ευτυχώς εμείς κολούσαμε αναβδομάδα, οπότε δεν έτυχε να κλείσει. Αλλά πάντα το τελευταίο, από το Φλεβάρι και μετά, πάντα λείπει κάποιος από το γραφείο. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που οι λογιστές δουλεύουν από το σπίτι ή το νοσοκομείο. Λογιστές με COVID να υποχρεώνονται να εργάζονται από το νοσοκομείο, αν χρειαστεί να νοσηλευτούν, ή από τα σπίτια τους, ούτως ώστε να προλάβουν προθεσμίες που τελικά δεν λήγουν ποτέ. Οι φοροτεχνικοί με επιστολή τους προς το Υπουργείο ζητούν να ρυθμιστεί το θέμα της ασθένειας του λογιστή φοροτεχνικού με τροποποίηση άρθρου, ώστε να αφορά όλες τις περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου και όχι μόνο από COVID, αλλά και να συμπεριλάβει τις περιπτώσεις εγκυμοσύνης. Για όλα τα παραπάνω προβλήματα κατέθεσε αναφορά στο Υπουργείο Οικονομικών ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Βασίλης Κεγκέρογλου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποβληθεί οικοδομική άδεια χωρίς υπογραφή μηχανικού. Αν μπορεί να γίνει συμβολογραφικό έγγραφο χωρίς την υπογραφή συμβολογράφου, ιατρική γνωμάτευση χωρίς υπογραφή γιατρού. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε οικονομικές καταστάσεις, φορολογικά έντυπα, χωρίς την υπογραφή αδειούχου λογιστή.